Έχει ενδιαφέρον να δούμε την ανάγνωση που κάνετε εσείς, κύριε Βάγκο, σε αυτές τις εξελίξεις. Το ΚΚΕ, δηλαδή. Το ΚΚΕ, προκειμένου στο υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Κοιτάξτε να δείτε. Το ΝΑΤΟ ουσιαστικά όλο το Αιγαίο τον θεωρεί ένα υπηρεσιακό σχέδιο και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Ναι. Το ΝΑΤΟ είναι απέναντι στη χώρα μας ουσιαστικά, γιατί με λίγα λόγια υφησυχάζει ο κύριο Τσίπρας και το ΝΑΤΟ τον κόσμο, που ουσιαστικά δεν είναι έτσι. Τα συμφέροντα είναι τεράστια, κύριε Οικονόμο. Εάν κάτι χαλάσει και από τη Ρωσία και από την Κίνα, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα την πληρώσουμε εμείς, οι πιο φτωχοί συγγενείς. Ναι, αυτό... αλλά τώρα, κύριε Βάγκο, θα πει κανείς ότι βλέπουμε την τουρκική προκλητικότητα να έχει ξεφύγει πραγματικά. Αν δεν είχαμε και την ομπρέλα της συμμαχίας, τι θα γινόταν? Η ομπρέλα της συμμαχίας, κύριε Αναστοπούλου, δεν είναι καμία ομπρέλα. Είναι τα συμφέροντα. Καθαρά, εάν τα συμφέροντα δείξουν ότι κάτι θερμό πρέπει να γίνει, θα γίνει. Εάν δηλαδή το ΝΑΤΟ δει την Κίνα πιο ισχυρή ή τη Ρωσία πιο ισχυρή, εμάς θα μας πετάξει στην άκρη. Και είναι ντροπή που ο κύριος Τσίπρας υφησυχάζει τον ελληνικό λαό. Δεν πρέπει να υφησυχάζεται στιγμή, γιατί το χρήμα δεν έχει χώρα, δεν έχει σημαία. Όπου υπάρχει κέρδος, εκεί θα πάει. Με λίγα λόγια, ο λαός πρέπει να είναι κάθε μέρα στα Εσείς κάγκελα. Εσείς πιστεύετε σε περίπτωση που έχουμε ένα επεισόδιο στο Αιγαίο, δεν θα έχουμε την προστασία των συμμάχων? Σε καμία περίπτωση. Να προσθέσω κάτι στον κύριο Βάγκο και να συνεχίσετε. Ναι. Το ΝΑΤΟ στην πράξη αναγνωρίζει τη μη στρατιωτικοποίηση των νησιών σε κάποιες περιοχές, όπως δεν αναγνωρίζει και τα 10 μίλια. Έτσι, δηλαδή, το εθνικό είναι αέριο χώρο σε κάποια σημεία δεν τον αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ. Καταρχήν, με λίγα λόγια, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν έχει βοηθήσει πουθενά τη χώρα μας στην επεκτατικότητα της Τουρκίας. Μα τώρα σκέφτεστε όμως να ήμασταν μόνοι μας, να είμαστε φτερό στον άνεμο Ελλάδα, σε μας καμία έχει σημασία. Βλέπετε να μας έχει βοηθήσει κάπου το ΝΑΤΟ απέναντι σε αυτές τις πολιτικές της Τουρκίας. Ό,τι θέλει κάνει ο Ερντογκάν. Απλά δεν θέλει για άλλους λόγους. Όχι, παίζει κάποιο ρόλο ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ στο να προστατεύσει εμάς. Μόνο πληρώνουμε για το ΝΑΤΟ. Μόνη της είναι η Ελλάδα, λέτε? Μόνη της είναι η Ελλάδα. Μόνη της είναι και αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Πληρώνουμε τα πετρέλαια τα δικά μας, εννοώ τα χρήματα για να προστατεύσουμε τα Σκόπια και όλα αυτά, είναι από τον ελληνικό, από τα δικά μας και τα δικά σας χρήματα. Με λίγα λόγια, αυτές οι πολιτικές κάνουν τον Έλληνα φτωχότερο και τον ΝΑΤΟ ισχυρότερο.